Γεια σας. Χαίρετε. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, έχει φτάσει η μέρα και η ώρα θα έλεγα, σε λίγο δηλαδή. Σήμερα ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ της ΚΝΕ, το 50ο κύριε Κωνσταντή, σωστά? Ακριβώς. 50 χρόνια φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Α, κλείνεται 50 χρόνια, ε. Αμέ, μάλιστα. 50 χρόνια, επαιτειακό το φεστιβάλ. Μισό αιώνα, μάλιστα. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, γιατί έχουμε πολλά φεστιβάλ ακόμα να κάνουμε. Και πιστεύουμε ότι και τα καλύτερα φεστιβάλ μας δεν τα έχουμε ζήσει ακόμα. Από τη στιγμή που η νεολαία και ο λαός θα γράφουν όμορφες σελίδες με τον αγώνα τους, θα ομορφαίνει και το δικό μας φεστιβάλ. Και πιστεύουμε ότι το φετινό φεστιβάλ μπορεί να αφήσει το δικό του στίγμα σε αυτή τη μεγάλη ιστορία που συνδέεται με τον πολιτισμό της χώρας μας. Άλλωστε, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες αυτής της χώρας έχουν περάσει, έχουν ανέβει στις σκηνές του φεστιβάλ και έχουν συνδεθεί και με το φεστιβάλ μας. Σωστά. Και πιστεύουμε ότι αυτές οι τέσσερις μέρες, γιατί είναι τετραήμερο, σήμερα, αύριο, μεθαύριο και το Σάββατο, που κορυφώνεται κιόλα το φεστιβάλ, με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση 8.30 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου, θα είναι γεμάτες μουσική, γεμάτες θέατρο, γεμάτες από την προοδευτική τέχνη που όλοι έχουμε τόσο ανάγκη. Για πείτε μας κανένα όνομα. Είναι πάνω από 400 καλλιτέχνες που θα περάσουν από τις 5-10 highlights, πείτε μας. Του φεστιβάλ, ναι, χωρίς να θέλω να δικήσω κάποιον. Όχι, δεν αδικούμε, αλλά εντάξει. Ναι. Είναι ο Γιώργος Ονταλάρας, η Μαρία Φαραντούρη, ο Βασίλης Κωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης ο Κότσιρας, εξαιρετικά, η Γιώτα Ινέγκα, η Πέγκη Ζήνα με τον Δημήτρη τον Πάση σε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο Μητροπάνο, η Γλυκερία, ο Μαργαρίτης και πάρα πολύ ακόμα και τη νεότερη γενιά. Για όλα τα γούστα. Και το θρυλικό hip hop συγκρότημα από την Αμερική, η Dead Press. Έκτακτα. Εγώ να κάνω μια ερώτηση έτσι πιο πολιτική. Τώρα, Αμερικανοί στο φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι κοντραρόλος, αλλά αυτά είναι τα ωραία. Αλλά είναι. Είναι οι μόνοι. Αστειευόμαστε, αλλά καταλαβαίνετε, είναι ωραία αυτά. Μαζί μας, αν μου επιτρέπετε, θα είναι και ο πρόεδρος του σωματείου της Amazon από την Αμερική. Που είχε συναντηθεί με τον γραμματέα. Ακριβώς. Τη μεγαλύτερη εταιρεία όλου του κόσμου, τη μεγαλύτερη πολυεθνική, όπου οι εργαζόμενοι και εκεί οργανώνονται και παλεύουν για τα δικαιώματά τους και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κωνσταντή, με αφορμή λίγο και τις τελευταίες μετρήσεις που έχουμε δει και βλέπουμε μια ενίσχυση έτσι προς τα δεξιά. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα το είδαμε στην τελευταία μέτρηση της Άλκου στην τέταρτη θέση. Πού το αποδίδετε εσείς αυτό? Κοιτάξτε, έχουμε πείρα όλα αυτά τα χρόνια από κόμματα μιας χρήσης, τα οποία μπορεί να φουσκώνουν και μετά να ξεφουσκώνουν αφού έχουν κάνει τη βρώμικη δουλειά για το σύστημα. Το ΚΚΕ είναι εδώ, έχει σημειώσει και εκλογική άνοδο, για παράδειγμα από το 5,3% που ήταν το 2019 στις ευρωεκλογές έφτασε στο 9,3% και νομίζουμε ότι θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο, γιατί αυτό αποτυπώνεται στο κύρος και την αναγνώριση που συναντάμε μέσα στους πόρους δουλειάς, μέσα στους πόρους εκπαίδευσης. Ξέρετε, η παζουσταστική παράταξη του ΚΚΕ είναι πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια. Στους δασκάλους, επίσης, βγήκε πρώτη δύναμη η παράταξη που στηρίζουν οι κομμουνιστές. Σε κάθε περίπτωση, δεν υποτιμάμε έναν αρνητικό συσχετισμό που υπάρχει. Ξέρουμε ότι πολλοί κόσμος το σκέφτεται, προβληματίζεται, βαραίνει μια λογική ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Εμείς του λέμε ότι μπορούμε να πάμε αλλιώς, ότι πρέπει να δυναμώσει ένα ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της κυρίαρχης πολιτικής. Και το ζητούμενο είναι να συναντηθεί με την πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ. Κάτι άσχετο και για να κλείσουμε αυτό. Το πάρκο Τρίτσι, σε τι κατάσταση βρίσκεται, παρεπιπτόντως? Εγώ εξαιρετική το είχα δει. Ήταν, γιατί είναι ένας από τους πνεύμονες, ξέρετε, του Λεκανοπεδίου της Αττικής, από τους ελάχιστους που έχουν απομείνει. Κατά καιρούς έδειχνε μια εικόνα εγκατάλειψης. Φαντάζομαι τώρα που έχετε μπει εσείς στην εξίσωση, τα πράγματα θα είναι όπως πρέπει. Αλλά γενικώς τώρα, έτσι, σε τι κατάσταση βρίσκεται? Ένας πνεύμονας Φρασίνου που τον έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Γι' αυτό. Αφού γι' αυτό μετά και τις τελευταίες πυρκαγιές αντιστοιχεί λιγότερο από ένα τετραγωνικό μέτρο Φρασίνου ανακάτοικο της Αττικής. Το πάρκο Τρίτσι υπήρχαν σχέδια εμπορευματοποίησης και υποβάθμισής του όταν μπήκε η ΚΝΕ πρώτη φορά το 2010 στο χώρο. Και νομίζουμε ότι η παρουσία του φεστιβάλ της ΚΝΕ εκεί όχι μόνο απέτρεψε αυτά τα σχέδια, αλλά έχει συμβάλει όλα αυτά τα χρόνια να αναβαθμιστεί το πάρκο Τρίτσι, να γίνεται όλο και πιο όμορφο. Και νομίζουμε ότι θα το διαπιστώσουν και οι δεκάδες. Μια επίσκεψη στο φεστιβάλ θα σας πείσει. Αυτό το τετραήμερο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ.